Μιλήσει δημοσίως τον κύριο Γεωργιάδη, με χαρακτηρισμό που επανέλαβα στην τηλεόραση, αλλά δεν πρέπει να επαναλάβω σε αυτήν την αίθουσα. Αναζητήστε τον στο διαδίκτυο. Κύριε Πρόεδρε, αυτός ο προϋπολογισμός σκοτώνει. Όπλο δικό του είναι το μαγκάλι της 13χρονης Σάρας στη Θεσσαλονίκη. Χριστουγεννιάτικα ξαναγεννήσατε το κοριτσάκι με τα σπίρτα. Έβγε. Το κοριτσάκι με τα σπίρτα του Άντερσεν κυκλοφόρησε το 1845. Το κοριτσάκι με το μαγκάλι, φαινόμενο πολιτικής άνοιξης, ανανεώνει την ιστορία 168 χρόνια μετά. Έχουν δίκιο όσοι υμνολογούν την κυβέρνηση. Παραμυθένια χώρα η Ελλάδα. Ελέος Σαμαρά. Αυτός ο προϋπολογισμός βαθαίνει το λάκκο της πείνας. Πεινούσαμε, αλλά δεν φάγαμε σήμερα σπίτι, απαντά το 18,9% των μαθητών σε έρευνα που χρηματοδότησε το Συριζαϊκό Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Αυτός ο προϋπολογισμός σαμαρώνει με περισσότερα χρέη τον απλό Έλληνα και ξεσαμαρώνει κάθε αεριτζή που υποδίεται τον επενδυτή. Αυτός ο προϋπολογισμός, απάβγασμα του καταστουρνάραν μοναδικού σοβαρού κειμένου που διαθέτει η χώρα, κακουργεί. Ενδεικτική η πώληση του Αστέρα της Βουλιαγμένης. Ποιος μπορεί ατιμωρητή να παραβιάζει προεδρικό διάταγμα που απαγορεύει τη φύτευση επάβλεων σε παράλληλο δάσος? Ποιος μπορεί να κάνει διαγωνισμό για 8.600 τετραγωνικά μέτρα τσιμέντου και έπειτα από 48 ώρες στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής τα 8.600 τετραγωνικά μέτρα να αυξάνουν σε 39.600? Ποιος μπορεί να δωρίζει 31.000 τετραγωνικά μέτρα σε ποιους? Σε ποια μέλισσα ή μελισανίδα? Η Εθνική Τράπεζα δεν μπορεί να κουρέψει τα στεγαστικά των βιοπαλαιστών και μπορεί να δωρίζει βίλες? Αυτός ο προϋπολογισμός είναι έργο εκείνων που ο Κρούγκμαν χαρακτηρίζει δήθεν σοβαρούς πολιτικούς. Με την ανεργία στα επίπεδα του μεγάλου κράχ γράφει και τη μεσαία τάξη να ψάχνει στα σκουπίδια, η λιτότητα στην Ελλάδα έχει φτάσει ήδη πολύ μακριά. Η αλήθεια είναι, ακούστε, ποιος το λέει και πού το γράφει, ότι οι διαδηλωτές αυτοί που ήταν έξω έχουν δίκιο. Περισσότερη λιτότητα δεν υπηρετεί κανένα χρήσιμο σκοπό. Εδώ οι πραγματικά παράλογοι παίκτες είναι οι δήθεν σοβαροί πολιτικοί που απαιτούν όλο και περισσότερο πόνο. International Herald Tribune, 29/9. Για κάποιους που είπαν, όπως ο κύριος Βορύδης, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι μόνος. Η Νέα Δημοκρατία έχει μείνει πολύ πίσω από την προωθημένη δυτική σκέψη. Αυτός ο προϋπολογισμός χρυσοχοΐζει κατά 60% προς τους εργολάβους και θεωρεί στουρνάρια ηγέτες όπως ο Χέλμουτ Σμιτ. Ακούστε τι λέει ο φίλος και σύμμαχος του αείμνηστου Καραμαλή. Εμείς οι Γερμανοί πρέπει να αλλάξουμε στάση. Έχουμε το μεγαλύτερο πλεόνασμα στον κόσμο, μεγαλύτερο και από της Κίνας, 240 δις. Το Βερολίνο πρέπει να υποχωρήσει στις πιέσεις και να αυξήσει τις δαπάνες του. Αυτό το πελώριο πλεόνασμα γεννά ηθική υποχρέωση. Δημόσια χρέη πρέπει να χαριστούν, λέει ο Σμιτ, και μακροπρόθεσμες πιστώσεις πρέπει να προβλεφθούν με σκοπό να οθήσουν την Ελλάδα και την Ισπανία στην ανάκαμψη. Και τούτο καταλήγει στους New York Times 22/11/2013 και τούτο είναι αντίστοιχο της άφεσης του γερμανικού χρέους το 1953. Τι λέει ο Σμιτ? Πρώτον, κούρεμα χρέους. Δεύτερον, νέο σχέδιο Μάρσαλ. Σας θυμίζουν Τσίπρα? Ορθώς. Αλλά το έγκλημα της ελληνικής προεδρίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ότι η κυβέρνηση Σαμαρά υποσχέθηκε στο Βερολίνο ότι δεν θα εγείρει το μεγάλο ζήτημα. Γιατί? Επειδή το ζητεί ο ΣΥΡΙΖΑ. Θα έχει όλους τους Ευρωπαίους ηγέτες γύρω της και δεν θα θέσει το βασικό αίτημα του ΣΥΡΙΖΑ. Πανευρωπαϊκή διάσκεψη για το χρέος. Όπως αναφέρει σε γραπτή ανακοίνωσή του για παραπλήσια θέματα ο κύριος Βύρον Πολύδωρας. Συνοψίζουμε. Η ελληνική πολιτεία
χορηγεί άδεια εξάμηνης παραμονής σε όποιον εμφανίζει το παιδί του νεκρό από τις αναθυμιάσεις της πολιτικής Βενιζέλου. Δεύτερον, ο κύριος Τουρνάρας κρατεί διαρκώς σημειώσεις, αν δεν θα έχει ίσως το χρόνο γιατί πιθανότατα θα απολυθεί, για το βιβλίο. Χρειάζονται άλλα μέτρα. Έδωσες τρεις μνημονιακές μαχαιριές και σκότωσες τον μικρό μεσαίο. Τι χρειάζεται η τέταρτη μαχαιριά αφού πέθανε ήδη με τις τρεις? Αυτό το έκανε μόνον η Ηλέκτρα του Σοφοκλή. Δώσε άλλη μια μαχαιριά, φώναζε στον αδελφό της Ορέστη, όταν αυτός είχε ήδη σκοτώσει τη μητέρα του Σκλητεμνίστρα. Ο κύριος Σαμαράς δεν μπορεί να έχει και δεν έχει καμία σχέση με την Ηλέκτρα, ούτε με τον Ορέστη, ούτε φυσικά με την Κλητεμνίστρα. Η μόνη σχέση του είναι με το μαχαίρι, και το πολιτικό μαχαίρι, τελειώνω κύριε Πρόεδρε, είναι το πιο κοφτερό απ' όλα. Η βία είναι καταδικαστία από όπου και αν προέρχεται, και από το πολιτικό μαχαίρι. Τούτες τις μέρες, ας κλείσουμε κάπως αλλιώς. Μνημονεύεται, αδελφή Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη. Θυμάστε το διήγημά του το ενιάφσιον θύμα. Το ενιάφσιον θύμα, δηλαδή το ετήσιο θύμα. Ξαναγράφεται. Ξαναγράφεται αλλιώς, αλλά ξαναγράφεται καθημερινά. Καλά Χριστούγεννα και μη, παρακαλώ σας μη, εκπληστηριάσετε τη φάτνη. Έρωσθε.